Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζήτησα τη σημερινή έκτακτη διαδικασία συζήτησης, αξιοποιώντας άρθρο του κανονισμού, διότι θεωρώ ότι βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης, αλλά ταυτόχρονα και στην πιο κρίσιμη καμπή της. Είναι λοιπόν απαραίτητο, κρίνω απαραίτητο, να ενημερωθεί το Σώμα και τα πολιτικά κόμματα, να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός που μας παρακολουθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο για το πού βρισκόμαστε, κυρίως όμως για το πού θέλουμε να πάμε. Αν θέλετε, έτσι αντιλαμβάνομαι την δημοκρατική μου ευθύνη απέναντι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και απέναντι στα κόμματα και απέναντι στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και από την αρχή έχω ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν έχουμε ούτε να κρύψουμε τίποτα, ούτε όμως να κρυφτούμε από τον ελληνικό λαό. Για λογαριασμό του διαπραγματευόμαστε, για λογαριασμό του και με αίσθημα ευθύνης αγωνιζόμαστε, ώστε να φέρουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Δεν έχουμε λοιπόν τίποτα να κρατήσουμε κρυφό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, από την πρώτη στιγμή η νέα ελληνική κυβέρνηση διακήρυξε σε όλους τους τόνους ότι επιδιώκει μία ευρωπαϊκή λύση στο ελληνικό ζήτημα. Μία αμοιβαία εποφελή συμφωνία, όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές, όπως τονίζουμε. Μία συμφωνία που θα απεμπλέξει την ελληνική κοινωνία και οικονομία από το ηφαισιακό σπιράλ της τελευταίας επταετίας, βάζοντας επιτέλους τέλος στη λιτότητα, αποκαθιστώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και δίνοντας μια λύση ουσιαστική στο μεγάλο ζήτημα, στο ζήτημα του χρέους. Αυτή ακριβώς τη λύση, τη συνολική λύση στο πρόβλημα, στην κρίση, αν θέλετε, που ταλανίζει την ελληνική οικονομία την τελευταία επταετία και που τα χρόνια του μνημονίου πέρασε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αυτή ακριβώς την ευρωπαϊκή λύση είναι που χρειαζόμαστε. Δεν τη χρειάζεται μόνο η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, ώστε να κλείσει μια και καλή ο επικίνδυνος κύκλος της κρίσης που άρχισε το 2008. Αυτή ακριβώς η λύση θα μπορούσε να σημάνει και μια νέα εποχή για την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δίνοντας το μήνυμα ότι η ενωμένη Ευρώπη και το κοινό της νόμισμα αποτελούν ιστορικά σημεία μη επιστροφής. Και βεβαίως το μήνυμα ότι η στρατηγική των ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν σε αυτό το πείραμα είναι μία ενιαία και αδιαίρετη. Αυτές τις σαφείς και θεμελιακές θέσεις υπηρετήσαμε καθ' όλη τη μακρά και πυκνή περίοδο των πολιτικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων. Στις συνόδους κορυφής, στο Eurogroup, στις συζητήσεις με τους πολιτικούς ηγέτες και τους επικεφαλείς των θεσμών, αλλά βέβαια και σε τεχνικό επίπεδο, όπου διεξήχθη μέχρι προχθές η διαπραγμάτευση, δηλαδή στο επίπεδο του λεγόμενου Brussels Group, της ομάδας των Βρυξελών. Αυτή τη διάθεση και αφοσίωσή μας στην ευρωπαϊκή ιδέα αποδείξαμε έμπρακτα με την κατάθεση μιας συνολικής και ολοκληρωμένης πρότασης βάσης για συμφωνία προς τους θεσμούς και την ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε την έμπρακτη και ειλικρινή διάθεσή μας για έναν συμβιβασμό. Καθώς, και θέλω αυτό να το τονίσω, δεν αποτύπωσε αυτές καθεαυτές τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Προσπάθησε να αποτυπώσει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στο Brussels Group. Με δύο λόγια, τον κοινό τόπο των επιτρίμηνων σκληρών και επίπονων διαπραγματεύσεων. Και υπ' αυτή την έννοια ήταν μια σαφής απόδειξη του σεβασμού μας και στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, αλλά και στους συνομιλητές μας. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα τη μόνη ρεαλιστική βάση συζήτησης
για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα σέβεται τόσο τη λαϊκή εντολή της 25ης του Γενάρη, όσο όμως και τους κοινούς κανόνες που διέπουν την νομισματική ένωση. Βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης αυτής είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, μια μείωση που πλέον αποδέχονται και οι θεσμοί. Διότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που περιλάμβανε το προηγούμενο πρόγραμμα είναι στην πραγματικότητα το άλλο όνομα της λιτότητας. Η πρόταση όμως αυτή αποτελεί βάση συζήτησης μόνο ως ενιαίο σύνολο. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιες δύσκολες παρεμβάσεις που περιγράφονται σε αυτή την πρόταση δεσμεύουν την ελληνική κυβέρνηση και θα υλοποιηθούν υπό μία και μόνο προϋπόθεση. Ότι θα υπάρξει συνολική συμφωνία λύση για την Ελλάδα. Ότι δεν θα συνεχιστεί δηλαδή το θέατρο σκιών της τελευταίας πενταετίας που επιδείνωσε αντί να λύσει το πρόβλημα του χρέους και ταυτόχρονα επιδείνωσε και τις προοπτικές εξόδου της χώρας από την κρίση. Εσείς κύριοι βουλευτές, ας μην γελιόμαστε. Το κρίσιμο στοιχείο της διαπραγμάτευσης δεν είναι μόνο το μείγμα των μεταρρυθμίσεων που απαιτούν οι εταίροι για να κλείσει το πρόγραμμα. Το κρίσιμο είναι να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αλλαγή της συνταγής, της αποτυχημένης συνταγής και τερματισμό της σκληρής λιτότητας που γεννά ύφεση. Αλλά βέβαια δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να γίνει και σε συνδυασμό με μια ουσιαστική λύση του προβλήματος βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους. Γιατί κακά τα ψέματα, μόνο έτσι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ξαναγίνει ασφαλής τόπος για τους επενδυτές και για τις αγορές. Το σύνολο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ελληνικής κυβέρνησης για να τελεσφορήσει προϋποθέτει και μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα του χρέους. Μια ουσιαστική λύση και όχι απλή αναφορά υπόσχεσης σε μια απόφαση του Eurogroup, όπως αυτή η αναφορά υπόσχεσης που ποτέ δεν υλοποιήθηκε στην απόφαση του Eurogroup του Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2012. Διότι διαφορετικά όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της αβεβαιότητας που αποτελεί το κύριο εμπόδιο για το αναπτυξιακό άλμα της ελληνικής οικονομίας. Και είμαι βέβαιος ότι κανείς στην Ευρώπη δεν θέλει να παρατείνει την αβεβαιότητα. Κανείς δεν θέλει να συνεχίζουμε να βαδίζουμε σε τεντωμένο σκηνί ενός διαρκώς επερχόμενου κινδύνου που λειτουργεί πολλές φορές ως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Κανείς, εκτός ίσως από κάποιους που ενδεχομένως έχουν μια στρατηγική διαίρεση. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτές είναι μειοψηφικές φωνές. Αν έτσι είναι τα πράγματα, τότε ο εθνικός στόχος για μια συμφωνία δεν μπορεί παρά να έχει ως πρώτιστο κριτήριο όχι τόσο την πολιτική διαχείριση της συμφωνίας, αλλά την οικονομική της βιωσιμότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω τονίσει ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μια συμφωνία. Χρειαζόμαστε μια λύση. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια χρειαζόμαστε λύση οριστική τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη. Μια λύση που θα τελειώνει οριστικά την συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη που λειτουργεί πολλές φορές και ως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία κρίσης. Μια λύση που θα βάζει τέλος στην αποτυχημένη πολιτική των εξωπραγματικών και άπιαστων πλεονασμάτων και της λιτότητας, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό, αν θέλετε, είναι το βασικό διακύβευμα της διαπραγμάτευσης σήμερα, καθώς η λιτότητα που επιβλήθηκε για να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή ενός μη βιώσιμου χρέους
αποτέλεσε τον πυρήνα μιας αποτυχημένης επί πενταετία μνημονιακής πολιτικής. Και η αποτυχία δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά αναγνωρίζεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο από τη συντριπτική πλειοψηφία τόσο των διανοουμένων οικονομολόγων, αλλά και των πολιτικών ηγεσιών, κυρίως όμως της κοινής γνώμης. Και αυτό δεν αφορά μόνο στην απόρριψη από τον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές. Αντικατοπτρίζεται κυρίως στους δείκτες του χρέους και των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στους δείκτες της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας που παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις δεν ανέκαμψε ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια με τα προγράμματα της σκληρής εσωτερικής υποτίμησης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλω σε αυτό το σημείο να ομολογήσω ενώπιον σας και ενώπιον του ελληνικού λαού με ειλικρίνεια ότι η εισήγηση που μου παρέδωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ εκ μέρους των τριών θεσμών προχθές στις Βρυξέλλες με εξέπληξε δυσάρεστα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μας παρέδιδαν μια πρόταση που δεν θα ελάμβανε καθόλου υπόψη της το κοινό έδαφος της επιτρίμηνο διαπραγμάτευσης στα Brussels Group. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι η ειλικρινής προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για μια έντιμη και συνολική λύση από κάποιους θα εκλαμβάνονταν ως αδυναμία. Κυρίως όμως δεν μπορούσα να φανταστώ πως οι πολιτικοί και όχι οι τεχνοκράτες δεν θα μπορούσαν να κατανοήσουν ότι μετά από 5 καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χάμηλους συνταξιούχους, ή την αύξηση κατά 10 μονάδες στο ΦΠΑ του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει Έλληνας βουλευτής που να τα ψηφίσει αυτά, και αν κάνω λάθος, ας με διαψεύσετε. Δυστυχώς οι προτάσεις που κατατέθησαν από την πλευρά των θεσμών είναι σαφώς μη ρεαλιστικές και αποτελούν οπισθοχώρηση σε σχέση με το κοινό έδαφος που οικοδομήθηκε με μεγάλες δυσκολίες, ομολογώ, κατά τις διαπραγματεύσεις. Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνενέσει σε παράλογες προτάσεις μέσα από τις οποίες ό,τι κερδίζεται από τον τερματισμό της λιτότητας με τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα επιστρέφει από το παράθυρο με εξοντοτικά μέτρα στους χαμηλούς συνταξιούχους και στη μέση ελληνική οικογένεια. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η πρόταση αποτέλεσε μια κακιά στιγμή για την Ευρώπη ή έστω ένα κακό διαπραγματευτικό τρίκ και πολύ σύντομα θα αποσυρθεί από τους ίδιους τους εμπνευστές του. Θεωρώ με όλα αυτά καθήκον μου, προτού πάρω τις οριστικές αποφάσεις για τις επίσημες απαντήσεις προς τους θεσμούς, να ακούσω με προσοχή τη γνώμη των κομμάτων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Η βασική ευθύνη προφανώς και αναλογεί στην κυβέρνηση, αλλά σήμερα θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη της αντιπολίτευσης με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης και με το χέρι στην καρδιά, αν μας καλείτε να αποδεχθούμε την πρόταση που κατέθεσαν οι τρεις θεσμοί ή αν συντάσσεστε εναντίον. Και αυτό γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ασκήσατε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και βεβαίως
καλοδεχούμενη κριτική, γιατί είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ασκήσατε λοιπόν δρυμία κριτική, γιατί δεν υπογράφουμε τη συμφωνία και περνάει ο χρόνος. Τώρα που γνωρίζετε με ακρίβεια τι μας ζητάνε να υπογράψουμε, σας καλώ με την ίδια ακρίβεια να ξεκαθαρίσετε αν αποδέχεστε ή απορρίπτετε την προτινόμενη συμφωνία. Δεν είναι όμως μόνο οι παράλογες προτάσεις του πρόσφατου κειμένου μια κακιά στιγμή για την Ευρώπη. Και απ' την άλλη δεν είναι μόνο η ρεαλιστική πρόταση ελληνικής κυβέρνησης που αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αλλά με όρους ισοτιμίας και αλληλεγγύης. Θέλω σε αυτό το σημείο να υποθυμίσω ότι από τη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνηση έχουμε εξυπηρετήσει εξωτερικές υποχρεώσεις ύψους περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό που επελέγει ως διαπραγματευτική τακτική από τους θεσμούς. Από τον Ιούνιο του 2014, θέλω να θυμίσω, δεν έχει εκταμιευθεί καμία δόση από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ από τις 18 Φλεβάρι υπάρχει σε ισχύ και περιορισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως προς τις εκδόσεις εντόκων γραμματείων, που πλέον δεν έχει κανένα νομικό έρισμα από τη στιγμή που παρατάθηκε η ισχύ της Δανειακής Σύμβασης και η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων εντός προγράμματος. Δεν πρόκειται πλέον απλώς για νομικό ζήτημα, ούτε καν μόνο για πολιτικό ζήτημα. Ο χρηματοδοτικός στραγγαλισμός μιας χώρας αποτελεί πλέον και ζήτημα ηθικής τάξης, που συγκρούεται με στοιχειώδεις αρχές, τις ιδρυτικές αρχές της Ευρώπης. Ζήτημα που εγείρει εύλογα ερωτηματικά για το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που στην Ευρώπη νιώθουν περήφανοι για την τακτική αυτή. Είναι επομένως καιρός να αποδείξουν όλοι, τόσο στην Ελλάδα, κυρίως όμως στην Ευρώπη, ότι δουλεύουν για την εξέβρεση λύσης και όχι για να υποτάξουν και να ταπεινώσουν έναν ολόκληρο λαό. Γιατί τότε, αν δουλεύουν για να ταπεινώσουν ή να υποτάξουν, να ξέρουν, θα έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι απειλή, αλλά απλή διαπίστωση, που δεν χρειάζεται κανείς να μελετήσει τις δημοσκοπίες κοινής γνώμης για να καταλάβει. Αρκεί να συνομιλήσει με τους ανθρώπους γύρω του. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε πλατεία, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε παρέα Ελλήνων, μεγαλύτερων αλλά και νεότερων, που με αγωνία τούτες τις μέρες συζητά για τις εξελίξεις και μας ζητά, αν θέλετε, ένα πράγμα. Να μην υποχωρήσουμε από τα δίκαια αιτήματά μας. Να μην υποκύψουμε σε παράλογες απαιτήσεις, εκβιαστικές απαιτήσεις των δανειστών. Θα με ρωτήσετε όμως, ίσως δικαιολογημένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με όλα αυτά τελικά είμαστε κοντά στο να επιτευχθεί μια βιώσιμη συμφωνία? Θα απαντήσω με ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά. Παρά το μεγάλο πισωγύρισμα της προχθεσινής ημέρας, πεποίθησή μου είναι ότι τώρα είμαστε περισσότερο κοντά παρά ποτέ. Και θα εξηγήσω γιατί. Πρώτον, γιατί είναι πλέον σαφές
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινή γνώμη ότι η ελληνική πλευρά έχει προτείνει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο λύσης και δεν στέκεται με αδιαλαξία, δεν στέκεται με αδιαφορία και στις ανάγκες των υπολείπων εταίρων, με αδιαφορία στους κανόνες που διέπουν την νομισματική ένωση, με αδιαφορία σε όσα και η κοινή γνώμη άλλων χωρών μελών της Ένωσης ζητά στις χώρες τους. Δεύτερον, και ίσως και σημαντικότερο, γιατί παρά τις αντίθετες προβλέψεις και τις αντίξωες συνθήκες των τελευταίων μηνών, αντέξαμε. Επιμείναμε και αντέξαμε να διαπραγματευόμαστε όρθιοι και με ασφάλεια για τον ελληνικό λαό. Και πλέον, μετά και την χθεσινή απόφαση για μεταφορά των πληρωμών προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τέλος του μήνα, μετά τη χθεσινή απόφαση του Ταμείου για μεταφορά των πληρωμών στο τέλος του μήνα, είναι πλέον σαφές σε όλους. Πράγμα το οποίο όλοι κατανοούν και πρώτα απ' όλους κατανοούν και προεξοφλούν οι ίδιες οι αγορές. Κανείς δεν επιθυμεί τη ρήξη. Και ο χρόνος πια δεν λιγοστεύει μόνο για μας. Λιγοστεύει για όλους. Γι' αυτό κι ας μην βιαστούν ορισμένοι να προδικάσουν εξελίξεις, να βγάλουν συμπεράσματα. Η ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής πλευράς είναι η μόνη σοβαρή διαπραγματευτική γραμμή προκειμένου να πάμε σε συμφωνία βιώσιμη. Και όσο θα γίνεται περισσότερο από σαφές ότι το ελληνικό ζήτημα δεν είναι απομονωμένο, αλλά αφορά το σύνολο της Ευρωζώνης και της προοπτικής της, όσο θα γίνεται περισσότερο από σαφές ότι αφορά το μέλλον και την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας, τόσο θα μεγαλώνουν και οι πιθανότητες οι εταίροι μας να προσχωρήσουν στο ρεαλισμό και στις ρεαλιστικές θέσεις που έχει καταθέσει με ευθύνη η ελληνική πλευρά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα κλείνοντας να συνοψίσω την στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης στις ενεξελίξει διαπραγματεύσεις. Πρώτον, χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν γίνει ήδη αποδεκτά και έχουν ήδη μειώσει το κόστος, τον λογαριασμό για τον ελληνικό λαό κατά 8 δισεκατομμύρια για τον επόμενο 1,5 χρόνο και κατά 14 στην πενταετία. Δεύτερον, απομείωση, αναδιάρθρωση του χρέους, λύση στο ζήτημα του χρέους. Τρίτον, προστασία των συντάξεων και του πραγματικού μισθού. Τέταρτον, αναδιανομή εισοδημάτων προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Διότι βεβαίως θα χρειαστεί να υπάρξει αύξηση των εσόδων. Το ζήτημα είναι ποιος θα συνεχίζει να πληρώνει τα βάρη. Τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα ή αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλά εισοδήματα. Κυρίως όμως αυτοί που τα τελευταία 5 χρόνια δεν έδωσαν μερτικό, δεν πλήρωσαν στο λογαριασμό της κρίσης. Τέταρτον, πέμπτον, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αντιστροφή της πορείας απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων που κατά τη γνώμη μας ήταν βασικό ιδεολογικό οχυρό της μνημονιακής πολιτικής. Και είμαι σε θέση να σας πω ότι σε διαβούλευση με τον ILO, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, που έχει προχωρήσει, είμαστε σε θέση τις επόμενες μέρες να παρουσιάσουμε την τελική πρόταση
η οποία θα έρθει και θα νομοθετηθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι κυρίαρχο, και θα νομοθετήσει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων στη χώρα. Το έκτο που χρειάζεται είναι ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει θετικό σοκ στην ελληνική οικονομία, κινητοποιώντας και το λιμνάζον δυναμικό της. Αυτοί οι έξι βασικοί άξονες είναι για μας. Άξονες που μπορούν να διέπουν, να συνοψίζουν την προοπτική μιας συμφωνίας οικονομικά βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης. Η προσπάθειά μας προφανώς, υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι προφανώς θετικότερο όσο ισχυρότερη είναι η βούληση του ελληνικού λαού να στηριχτεί η εθνική διαπραγματευτική γραμμή. Η τιτάνια αυτή προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Είναι όμως βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες και όσο θα εισερχόμαστε στην τελική ευθεία, είναι βέβαιο πως θα ακουστούν πολλά. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία, σύνεση, σοφροσύνη, κοινωνική και πολιτική στήριξη για την επίτευξη του εθνικού στόχου, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αν θέλετε, τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Βεβαίως πρωτίστως για την κυβέρνηση, αλλά και για όλα τα κόμματα, για την αντιπολίτευση. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε με ειλικρίνεια την εθνική προσπάθεια, αφήνοντας κατά μέρους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές τη γραμμή της σκοπιμότητας και της κινδυνολογίας. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό πως πέρα από περήφανος για αυτή την σκληρή προσπάθεια, πρέπει να είναι και ήσυχος. Να είναι περήφανος γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να λυγίσει σε παράλογες απαιτήσεις. Αλλά και να είναι ήσυχος γιατί η υπομονή και η επιμονή μας στη διαπραγμάτευση, η αντοχή μας αυτή, σύντομα θα φέρει καρπούς. Θα υπερασπιστούμε με τον καλύτερο τρόπο το δικαίωμα ενός ολόκληρου λαού να ζήσει με αξιοπρέπεια, κυρίως όμως να ζήσει μέσα σε συνθήκες που θα δίνουν μια προοπτική ευημερίας, προόδου, προκοπής. Να ζήσει σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ελπίδας, αισιοδοξίας. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, τα τελευταία σας λόγια τα άκουσαν και οι νέες γενιές, 26 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Τους καλωσορίζουμε. Το λόγο έχει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Αντώνης Σαμαράς.